Ένα 30χρονο στο σημείο που 63χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, άφησαν δικοί της άνθρωποι, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη της. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στη Λεωφόρο Κνώσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο με την ίδια να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε στη Λεωφόρο Κνώσου και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς. Και κρίμα και για τη γυναίκα, δηλαδή. Εγώ σήμερα το πρωί το μάθα ότι πήγε να περάσει το δρόμο απέναντι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Τραυματισμένος και σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο και ο οδηγός του δίκυκλου για τις πρώτες βοήθειες. Ο 50χρονος οδηγός, αφού πήρε εξιτήριο, συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος αυτός. Το αποτέλεσμα, η γυναίκα εχθές έχασε τη ζωή της. Και εγώ που έρχομαι, παιδιά, φυλάω τον μπαμπά μου πριν έρθω, γιατί δεν ξέρω αν θα τον ξαναδώ. Είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος αυτός. Σταματάω, θέλω να περάσω απέναντι, μου δίνει προτεραιότητα το αυτοκίνητο και πάνε από δεξιά και κάνουν προσπέραση. Καταλάβατε, δηλαδή δεν υπολογίζουνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα κατευθυνόταν στο ζαχαροπλαστείο για να αγοράσει γλυκά τη στιγμή που παρασύρθηκε από το 50χρονο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της. Πολύ λυπηρό, πάρα πολύ. Ναι, εδώ κανονικά έπρεπε να υπάρχει διάβαση. Κανονικά. Είναι επικίνδυνο, ναι, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ. Οι οδηγοί εδώ κατεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα. Ναι, με πολύ μεγάλη, ειδικά από τότε που βάλανε τα κολονάκια στη μέση του δρόμου. Ναι, θεωρούν ότι έχει γίνει δρόμος ταχύς κυκλοφορίας και ότι δεν περνάνε πεζοί. Διερχόμενοι πεζοί καρδιοχτυπούν κάθε φορά που διασχίζουν κάθετα τον επίμαχο δρόμο, καθώς οδηγεί να πτήσουν μεγάλες ταχύτητες, ενώ η επικινδυνότητα χτυπά κόκκινο και στις διαβάσεις πεζών. Είναι επικίνδυνο να πούμε. Καταρχάς, δεν σταματάει κανένας. Και διάβαση πεζών που έχουν βάλει εδώ πέρα, ναι, ούτε σταματάνε καθόλου. Ειδικά το πρωί να δείτε τι γίνεται εδώ με τα παιδιά που έρχονται από εδώ, γιατί εδώ είναι το τρίτο γυμνάσιο και το πέμπτο λύκειο. Παιδιά που έρχονται από εδώ, από το Τσαλένιο, για να περάσουν απέναντι, είναι φόβος και τρόμος. Δεν τους αφήνουν καθόλου να περάσουν. Και που υπάρχει, ορίστε, διάβαση πεζών υπάρχει, σπάνια σταματάνε. Δεν ξέρουμε όλοι ότι μέσα στην πόλη δεν τρέχουμε αυτό, δεν χρειάζεται να βάλουμε όρια ταχύτητας. Η παιδεία, ρε παιδιά. Από ό,τι βλέπω, ότι αυτά τα που βάζουν, που έχουν βάλει στο δρόμο, μου φαίνεται περισσότερο κακό παρά καλό. Μπορεί να μην επιτρέπουν τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν όπου θένε, αλλά ο πεζός είναι πιο επικίνδυνος τώρα παρά πιο μπροστά. Άμα δεν προσέξουν, όλα επικίνδυνα. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, 6 συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο στο νησί μας, εκ των οποίων 4 στα Χανιά, 1 στο Λασίθι και 1 στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 15% των θανάτων αφορούν παρασύρσεις πεζών στο νησί μας, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην κοινωνία της Κρήτης.